Με το Βαγγέλη το Σιαφάκα είχες δουλέψει. Είχες δουλέψει. Ναι, βεβαίως, ναι. Τι κρίμα. Έφυγε ένας πολύ ωραίος συνάδελφος, ένας αξιόλογος άνθρωπος. Αυτό είπε στην καλύτερη, ναι, πολύ ωραίος, έτσι, μάγκας και καθαρός. Ναι, ναι. Και μάλιστα είχε κρατήσει μακριά ακόμη και από φίλους του την περιπέτεια της υγείας του. Βλέπω πολλές αναρτήσεις από ανθρώπους που ήταν στενοί φίλοι του και είχαν σχεδόν καθημερινή επαφή μαζί του ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ συχνή, δεν γνώριζαν, έκπληκτοι, εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους για την απώλεια του Βαγγέλη του Σιαφάκα. Δημοσιογράφος, συγγραφέας, Γιαννιώτης. Γιαννιώτης και ο Κάρολος Παπούλιας που κυδεύεται σήμερα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένας άνθρωπος που έβαλε άφησε μεγάλο αποτύπωμα στην πορεία της δημοσιογραφίας. Συμφωνώ σε όσα λες, συμφωνώ. Στο Μέγκα, στον Αντένα και όχι μόνο και στις εφημερίδες και συγγραφέας. Ένας γλυκός άνθρωπος.